Η ημέρα των νεκρών είναι ίσως η πιο σημαντική γιορτή στο Μεξικό και μία από τις πιο χαρακτηριστικές folklore εικόνες της χώρας στον υπόλοιπο κόσμο. Με διάφορες εκδηλώσεις, σαν αυτές που ομορφαίνουν και δίνουν χρώμα στην πόλη, οι Μεξικάνοι της Αθήνας γιόρτισαν και φέτος αυτή την ημέρα. Γιορτάζουν τις ψυχές που φεύγουν, αλλά τις γιορτάζουν με χαρά, με ωραίες αναμνήσεις και με ένα πνεύμα που αναπολύει, χωρίς όμως να υπάρχει τίποτα το μακάβριο. Αντιθέτως, η θλίψη βεβαίως και υπάρχει, πάντα θα υπάρχει για τις απώλειες, αλλά συνάμα υπάρχει και η χαρά για αυτό που μας άφησαν, η μνήμη, γιατί η μνήμη είναι αυτό που τους κρατάει ζωντανούς τους νεκρούς. Το τελετουργικό της γιορτής περιλαμβάνει ανάγνωση ποιημάτων αφιερωμένων σε ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, κέρασμα παραδοσιακού ψωμιού με ζάχαρη και ζεστή σοκολάτα, μουσική και το στόλισμα του βωμού, μια παράδοση που ξεκινά από τα προκολομβιανά χρόνια και στην οποία μπορεί να διακρίνει κανείς τόσο χριστιανικά όσο και παγανιστικά στοιχεία. Είναι αυτό που έχετε εδώ πέρα. Ο βωμός στείνεται για τους ανθρώπους που χάσαμε και σε αυτό υπάρχουν αντικείμενα που ήταν δικά τους ή που αγαπούσανε οι νεκροκεφαλές, που είναι όλοι οι νεκροί της οικογένειας και όλοι οι νεκροί φίλοι παλιοί που αυτό αντιπροσωπεύει. Στη γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο και υποστηρίζεται μεταξύ άλλων και από τη Μεξικανική Πρεσβεία, σειραίουν και πολλοί Έλληνες. Είναι κάτι που αρέσει και στην κοινότητα τη Λατινοαμερικάνικη, αλλά και στους Έλληνες. Και σιγά σιγά οι Έλληνες έχουν χάσει αυτό το φόβο που υπήρχε. Όταν ανοίξαμε εμείς το 2000 και κάναμε τη Μέρα των Νεκρών, όλοι λέγαν πω, τι μακάβριο πράγμα είναι αυτό, πώς είναι δυνατόν, τρομάζανε, βλέπανε τις νεκροκεφαλές που είχαμε εδώ και εκεί και δεν μπορούσαν να το διανοήσουν ότι μπορεί να είναι κάτι χιουμοριστικό και ότι δεν δείχνει καθόλου έλλειψη σεβασμού, μα καθόλου, αντιθέτως. Και σιγά σιγά ο κόσμος είναι σαν να έχει μάθει. Τώρα πια νομίζω ότι δεν είναι το ίδιο. Οι Αθηναίοι ξέρουν πολύ καλά τι είναι η Μέρα των Νεκρών. Στις δυτικές κοινωνίες ο θάνατος είναι μια λέξη που δύσκολα προφέρεται γιατί καίει τα χείλη. Για τον Μεξικάνο όμως, όπως έλεγε ο Οκτάβιο Πας, είναι κάτι πολύ οικείο. Τον αναφέρει συχνά, τον κοροϊδεύει, κοιμάται μαζί του, τον γιορτάζει. Είναι ένα από τα αγαπημένα του παιχνίδια και ο παντοτινός του έρωτας. Για το CNN Greece, Κώστας Πλιάκος.